καλώς απόγευμα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κουζίνα Χωρίς Σύνορα. Μια εκπομπή η οποία συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GSG Web Practices, συνεργασία πάντα με το Ελευθερωτικό Ίδρυμα Κύπρου. Καλό απόγευμα, Χρήστο μου. Καλό απόγευμα, Αντριανή. Σήμερα ταξιδεύουμε στην Ταϊλάνδη. Είναι μια χώρα που δεν έχω βρει έτσι στο αρχικά που είναι η μουσική στην αρχή της εκπομπής. Βλέπει διάφορες χώρες, δεν λέει την Ταϊλάνδη, άρα είναι κάτι που ευχαριστούμε ακόμη περισσότερο. Βέβαια. Που δεν είναι αναμενόμενο. Εντάξει, ναι, ναι, και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί εντάξει, στην Ταϊλάνδη έχω πάει εγώ. Εσύ έχεις πάει? Όχι, δεν έχω πάει. Ναι. Έχει πάει ο θείος μου, ο οποίος είναι ξεναγός, αλλά δεν με έχει πάρει και το κρατώ, πρέπει να με πάρει. Είναι πολύ ωραία χώρα, πραγματικά. Να καλησπερίσουμε την κυρία Άνδρεια Αθανασίου. Καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σας πω ότι σας συγχαίρω για την εκπομπή, γιατί θεωρώ ότι γιορτάζει έτσι λίγο την πολυπολιτισμική κοινωνία της Κύπρου και με αυτόν τον τρόπο προωθείται και ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα, κάτι που εγώ ως κοινωνική λειτουργός και το επάγγελμα της κοινωνικής εργασίας έχει ως βασική αρχή. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Είχατε την ευκαιρία να ταξιδέψετε καθόλου στην Ταϊλάνδη? Δυστυχώς ακόμη όχι. Αν και πάντα είχα το μέσα στο πρόγραμμα μου να το ταξιδέψω, ακόμα δεν τα κατάφερα. Όμως έχω πάρα πολλούς γνωστούς που τα έχουν ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη. Οπότε με έχουν μεταφέρει τις ιστορίες τους, τις εντυπώσεις τους. Οπότε σίγουρα θα είναι μέσα στα μελλοντικά μου σχέδια να την επισκεφτώ. Άρα θα μοιραστείτε μαζί μας και τις εντυπώσεις των φίλων σου. Σίγουρα, ναι. Και είμαι σίγουρος ο κύριος Σαϊάν θα μας μεταφέρει ακόμη τόσες εντυπώσεις. Good afternoon, Mr. Σαϊάν. Good afternoon, sir. Thank you for being with us. It's my pleasure. We must say that you're a chef at Altiana Hotel. Yes, I do. For how many years you're in Cyprus for? I've been here for 9 years. For nine years. And what type of cuisine do you cook at work? Most of the time I cook in the main kitchen. It's not to be exact, only Thai kitchen. Mm-hmm. But I do a lot of things. And I know that you also are a chef for Japanese cooking. As well, yep. As well, so you make sushi. Yes, I do. So you will come once and make a sushi. I will be. Yes, good. Χρήστο μου, τι θα φτιάξουμε σήμερα, τι έχει διαλέξει για μας ο Σαϊάν? Λοιπόν, ο φίλος ο Σαϊάν θα μας φτιάξει ένα κοτόπουλο, πάλι θα λέω κάρι, αλλά σίγουρα κάθε χώρα έχει το δικό της. Σε καθαρίζει όμως δεν είναι το κάρι που ξέρουμε πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, δεν είναι το θέμα του κάρι, είναι τα αρωματικά και όλα αυτά είναι περίπου έτσι κοντά τα ίδια, δηλαδή για εμάς τουλάχιστον είμαστε εκτός. Ναι. Αλλά για την κάθε χώρα, τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε λαό, το κάνει έτσι κάπως διαφορετικό. Γι' αυτό σήμερα θα δούμε, ας πούμε, κοτόπουλο με μελιτζάνες, coconut milk, όλα αυτά. Θα φτιάξουμε επίσης και μια άλλη συνταγή με cakes. Με shrimp cakes, cakes από γαρίδες, έτσι, και φασουλάκια. Ένας ωραίος τρόπος πάλι. Έτσι, άρα υπάρχουν πολλά πράγματα και θα τα κάνουμε πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος ο Σαϊάν δεν μιλάει ελληνικά. I'm a little bit shame because I don't try so hard to speak Greek. You understand a little bit though? Not really. Less than no. So we'll speak in English. Don't worry. Thanks a lot. That's helpful. You already understood what I said before, anyway. But okay. No problem, chef. It's all right. For him to speak in English. Wait, νομίζω είναι χαρά ιδιαίτερη για μας, κύριε Αντρέα, που είμαστε εδώ με δύο σεφ σήμερα. Νομίζω έχουμε να μαγειρεύετε εσείς καθόλου. Όχι όσο θα έπρεπε, ήθελα, αλλά ναι, θέλω να μάθω κάτι καινούριο, οπότε θα προσπαθήσω να αφομοιώσω αυτά που θα... Θα καθίσουμε εδώ παρέα με την κυρία Θανασίου και θα δούμε και θα μαγειρέψετε εσείς. Okay. Ωραία. Λοιπόν, my friend Jan, I think that we start to prepare, already we prepared the first recipe, but I have to say in Greek the ingredients. No problem at all. So I will say the ingredients first and then we start to cook. No problem, okay. Λοιπόν, πάμε αγαπητοί μου φίλοι να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για το πρώτο μας φαγητό, για την πρώτη μας συνταγή και από εκεί και πέρα θα τα εξηγήσουμε όλα γιατί δεν βλέπω να υπάρχει κάτι το δύσκολο. Λοιπόν, θα φτιάξουμε yellow, κίτρινο κάρι με κοτόπουλο. Θα χρειαστούμε 1,5 κουταλιές σκόνη κάρι, 350 γραμμάρια κοτόπουλο, στήθος είναι δυνατόν, κομμένο σε κύβους. Ένα φλιτζάνι κυνέλος του φλιτζανιού, coconut milk, δύο μελιτζάνες κομμένες σε μικρούς κύβους, μισό φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλο, δύο κουταλάκια ζάχαρη, τρεις κουταλιές της σούπας fish sauce και δύο καυτερές πιπεριές. Αυτά είναι τα πρώτα υλικά
που θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε την πρώτη μας συνταγή. Λοιπόν, I think that is time to start. Yep, I'm ready to. Please. Ο Σεγιάν είναι σεφ, έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να εξηγήσουμε και να θέλει και βοήθεια. Νομίζω θα είναι από τις πιο ήσυχες μέρες σήμερα. Θα ρεμίσεις και εσύ, έτσι, Χριστό. Έτσι να δω. Είναι σχετικό αυτό. Yeah. So, you can explain us what you got to do. Yep, now I'm gonna cut some chicken breast to make like a per one bite. Can it be easy? Because we don't need like a too big. Mm-hmm. Anyway, I'm gonna cut them in like a cube. It's gonna be easy. Better. Okay. So, there's some more cubes. If you want to help you with what? I think that you have a little bit problem with this. Just a moment. Thank you, sir. Put some of this. Don't move. Better, don't move. Alright, the pan is hot, so it's ready for cooking. And you join the chicken with eggplants. Yep. Actually, you used to make this food, isn't it, in Thailand? In our culture, yeah, we do. Most of the Thai people, they love to eat curry soup and then some spicy soup as well. But most of the time, we always use chili to be based. It's actually a spicy food. It's chili. Absolutely. With chili. Yeah. And most of our food is similar with Chinese food or Sri Lanka or Philippines as well. Yes, yes, you have a combination that's right, we got a lot of kind of food similar with them. And you have a fantastic drink. When I was in Thailand, I had a fantastic drink in a pineapple. Yeah, in we do. Pineapple. Yeah. You call it Thai what? Thai? Mai Thai. Mai Thai. Yes, Mai Thai. Θυμάσαι, Χριστό. Βεβαίως. Γιατί να μην είδε, δεν ξέρω. Πρόσφατα πήγες. Όχι πολύ πρόσφατα, αλλά εντάξει, κάτι όταν πας σε μια χώρα. Then now I'm gonna start do the curry. I'm gonna put some little bit oil first, okay? Some oil to fry the chicken, actually, is it? Yep, just a couple tablespoons or something like that. Και το φανταστικό ήταν ότι αυτό το συγκεκριμένο ποτό. Sorry, I'll take in a. Just remove this so we can have a look. Δεν ξέρω αν ομιλούν, πάντως δεν ακούω τίποτα. Δεν πειράζει, αναλαμβάνω εγώ. Γιατί για να τα μετακινάς, εσύ σημαίνει ακούς. Ναι, ακούω εγώ. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, I put some on. It's okay, because we don't want to burn it. Burn the chicken. Okay, because I know the temperature. Yep. I know the stove. That's good with me. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, βάζουμε το κοτόπουλο λοιπόν μέσα στο λιγάρι και αρχίζει το σοτάρισμα. Και σιγά σιγά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, Αντρία, τι που λες. Αντρία, κυρία Αντρία. Είναι ότι κάτι που κάπου που πας, σου μένουν κάποια πράγματα. Έστω και μια ημέρα να τη χρησιμοποιήσει ένα χώρο, νομίζω ότι κάποια πράγματα σου μένουν. Ενώ κάτι που έχει κάνει εδώ στον τόπο σου και τα βλέπει κάθε μέρα, ενώ και αυτά μπορεί να ξεχάσει ότι έχει κάνει και αυτή. Ωραία. You can use any piece of the chicken, even leg, absolutely, even with bone or not. Yeah, we can do with or without bone, with or without skin. What do you prefer? Most of the Thai people, they use almost the whole thing. Yes, they chop like a cube or something like that. Because it's more tasty. More tasty, you got more tasty. That's right, chef. Alright. Εμείς οι μάγεροι μιλούμε το δικό μας τρόπο, γι' αυτό λέω. Και ξέρετε κάτι, έχουμε και διεθνή γλώσσα. Δηλαδή διεθνή ορολογία. Ακριβώς. Ένας σεφ όταν μπει σε έναν χώρο επαγγελματικό, να ξέρετε ότι από τη στιγμή που έχει περάσει μια σχολή, κάποια πράγματα είναι θέμα ορολογίας που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τη γλώσσα και έτσι μπορεί να συνεννοηθείς άμετα. Ουσιαστικά οι λέξεις ή κυρολογίες είναι γαλλικές, σωστά, οι πλήσιδες. Ναι. Τουλάχιστον εμείς έχουμε δαχτεί γαλλική, αν θέλεις, ορολογία και πιστεύω τα περισσότερα, οι περισσότερες φορές. Και έχουν μείνει λεξούλες και όλα αυτά, γι' αυτό σου λέω. Έτσι είναι. Ωραία. Now I'm going to start prepare some aubergine. Can we use any other kind of vegetable? Absolutely. Yeah. We can. We can put some carrot. Carrots. Or pepari. Yes. Or
This one as well, what do you call beans, green beans, yeah? Mm-hmm. You can any kind of vegetable mm-hmm. you want. Okay. And now I'm going to add some, a little bit coconut meal. Ah, you see, different way. Maybe mm-hmm. the same ingredients, but different way. Because when you add a little bit, bit by bit, mm-hmm. you're going to make the chicken meat it more soft. Mm-hmm. Oh, okay. Λοιπόν, coconut meat εμείς παίρνουμε κοσέρο βασικά, κοσεροποιημένο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για να δούμε τι θα γίνει μετά. So, Miguel, chili is going to be cooked and then will you add the aubergines or not? You can add the aubergine when almost the last cooking yes. before we turn the light off. Yes. We cook them another 3 minutes to make the soup as well. Ah. Okay, so the next thing that we add is the onion, huh? Yep. Okay. So, can we cook also rice? Yep, we can. When you ready as well. Because the casserole is ready, the rice is already. We wash it before, so it's ready. And we made something nice. One more thing, you put the onion in, I think, in large cubes. In the big yes, cube, we cut in the big cube. Okay. Or actually, it's like a vegetable anyway. That's huh? right. Mm-hmm. It's not only the taste, gives taste for sure, but uh-huh. If it's big one, it's like a vegetable that we can eat it and it takes a sweet taste for you me. You got sweetness from mm-hmm. onion and got some texture as well. Okay. And now I can start add some curry powder. Mm-hmm. Thank you, chef. Yes. I just use only 1 tablespoon should be enough. Okay. Because we don't need like to be too strong the flavor. Mm-hmm. And then you're gonna eat just powder something. So like that. This is the pressure for the from us. Yep. I mean, if we like to be more hot, you cannot or more tasty what else. But of course, it's powder. Yep. So it's time. To be cooked as well. And to don't feel burn. Them. You don't feel burned when you eat the food. Mm-hmm. Okay. So Sayang, you're a chef. Who taught you how to cook though? Your mother or? Actually, this one no one taught me at home. But when I'm young, right, they took me to the market. Like I go to shopping with vegetable or meat or everything. I just learned from them. And then suddenly when I grew up, actually I would like to be like a musician in the army or something like that, but mm-hmm. and then what to be, it's a fail. Let's say I'm fail. Mm-hmm. Because they have so many examinations to do and then I fail it. But on that time period, how to say, in our country, let's say if your parents or you know somebody, they got high position or work in the government, that means you got the credit 100% mm-hmm. to be there. Mm-hmm. They got the position for you for sure, but for me, I'm like a no one. My father, he's just a mechanical to fix the air condition or something like that. Anyway, but I'm not too sad or blue at all. Anyway, so you took the opportunity and you did something with your life and you became a chef. Right. Anyway, because of something that you must have loved from a young child. Something like that. And then I can add some turmeric powder to make mm-hmm. more color. Mm-hmm. Just maybe a pinch. Just a little bit, yeah. Anyway, and then one time I got a little bit argument with my father because I wanted to be artist as well. Mm-hmm. But suddenly I had to stop it because my father said no. Oh, okay, no problem. And at the same time, before they get dry, add some more coconut oil. Ah, aha. Now, put it gonna on. Start cooking. Mm-hmm. It's 1 1/4 of cup. Mm. Of cup. Around one cup. Yes. Anyway, when coconut milk get boiling, we can put some vegetable at the same time. Mm-hmm. Okay. What else we have to add inside? I mean, in the. Okay. Wood? For the next step, we're gonna do with it's fish sauce. We're gonna add the taste. Sugar. Yep. We can usually fish sauce and sugar. Okay. So now we need time just to boil, isn't it? Around
4 or 5 minutes. We start to make the rice, yes, and then we see. So, water. I put already 2 cups of rice here. Yes. So, water. Yeah. How much you want? I need just a little bit above the rice. Actually, the way I did, I put the rice inside the pot first. And then you can measuring the water later on. Okay. Yep. So, we put here. Yep. Yes. Mm-hmm. And then we have one level like this, one yep. part one like cup this. Yep. It's enough? Yep. Because we already washed it, that's the way. Mm-hmm. Bravo. Και θα ήθελα να σου είχετε γευτεί, να υποθέσω. Είστε τυχεροί και γευτήκατε κάποια πιάτα από Ταϊλάνδη. Όχι πάρα πολλά, αλλά έτυχε να πάω σε 2-3 εστιατόρια. Φυσικά, ακούω ότι η εμπειρία του να τρως το φαγητό στην ίδια τη χώρα του είναι πολύ διαφορετική από ό,τι να την τρως σε κάποια άλλη χώρα. Που μάλλον και είναι και κάποια παραλλαγή που δεν είναι και ακριβώς αυθεντική συνταγή. Αλλά εντυπώσεις σας ποιες είναι από το πιάτο που είχες δοκιμάσει. Καταρχήν, έτσι με εντυπωσίασαν τα χρώματα. Βρήκα ότι είναι πιάτα με πάρα πολλά χρώματα. Οπότε είναι γευστικά μεν, αλλά είναι και εντυπωσιακά στο μάτι. Αν τα απολαμβάνεις 10 φορές περισσότερο. Πολύ περισσότερο, ναι. Εντάξει, γενικότερα η ασιάτικη κουζίνα μου αρέσει. Μπορώ να πω ότι στην Κύπρο δεν είχα την ευκαιρία να έτσι πειραματιστώ περισσότερο με την ταϊλανδέζικη κουζίνα. Αλλά θα επισκεφτώ το εστιατόριο το οποίο δουλεύει ο σεφ μας σήμερα. Και ωραία. Και σήμερα έχουμε ευκαιρία τότε να γευτούμε έτσι αυθεντικό πιάτο. Ναι, ναι, ναι. Ταϊλάνδη. Πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα ζεσταθεί όμορφα ωραία, να ψηθεί και μετά από αυτό, αφού τελειώσει το ψήσιμο, αυτό σερβίρεται συνήθως. Usually the side dish is the rice for you, isn't it? Oh, yep. We always serve with rice. Or most of the food in our country or Asian country, we serve with rice. Rice. Except with India. Yes. They got naan or pita or something like yes. that. Yes. So. They use flour also. Yep. Actually. Yep, okay. Χρήστο, έχουμε λίγο χρόνο. Μπορούμε να δούμε και ένα φιλμάκι αν θέλεις. Νομίζω ότι είναι έτσι. Να δούμε ένα φιλμάκι. Ναι, 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 και να επανέλθουμε για να. Σχεδόν να τελειώσουμε το φαγητό μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα cakes μας. Ωραία. So, Yamu, we'll have a look at a short clip from Thailand. Tell us if it's exactly, if it does it justice, if it's like that truly. Yep. Okay? We'll have a look. Πόσο πολύ θέλω να πάω και εγώ τώρα στην Ταϊλάνδη. Άντε. Το καλοκαίρι έρχεται, νομίζω δεν είναι μακριά. It's really nice to towering. It is as pretty as it looks, yes, Thailand. Yeah, it's full of green. Yep. Έτσι το φαντάζομαι.
Elephants. Elephants, ναι. Βλέπω ότι μου κάνει εντύπωση τώρα έτσι very narrow streets and barely to... Depend on which area you go to. Ναι. We got like a really big super highway, like maybe eight lane or something like that. Okay, now we come back to my food a little bit. Yes. I'm gonna put some aubergine. Μπράβο. Λοιπόν, χωρίς να τις σοτάρουμε, συνήθως τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά χωρίς, έτσι όπως είναι, βάζει μέσα στην κατσαρόλα με το φαγητό της μελιτζάνες και του είπα, δεν χρειάζεται ψήσιμο, όχι, μου λέει, 3-4 λεπτά. Θα δούμε το αποτέλεσμα μετά. Κάποτε εμείς σε κάποια φαγητά αγωνιζόμαστε να ψήσουμε, να κάνουμε για να ψηθεί κάτι, ενώ εδώ απλή διαδικασία, απλή διαδικασία και... για κάποια πράγματα, δεν πειράζει. Ωραία. We what leave now? It for a few minutes. Yep, to let them cook aubergine, and then after that, I'm gonna adjust the taste as well. Okay. And do we then cover it or we leave it? Open? We can do both way. If you in the last hour, you can put it. Put the lid on top. It's nice too. Okay. The only thing. You will add the fish sauce and sugar and chili. Chili. How about the tomato or not? We do as well. Yes. We can do as well. Just get the taste from the sour. Okay. And you put also in the last minute. Correct. Just a couple minutes we cook and then it's done. Okay. Λοιπόν, so because we have one more recipe we have to prepare. We can start, with, one start well. With the other recipe, I think. And I'm sure that it's better to see the ingredients first for the next recipe. Και θα δούμε λοιπόν τα υλικά για το για την επόμενη συνταγή. Με χρυσότου ταυτόχρονα θα τα κάνουμε και όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν τα υλικά μας. Μόλις είναι έτοιμη η κάρτα, μάλιστα, να τη δούμε. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε, όπως λέει και ο τίτλος, Red Curry Shrimp Cake. Εντάξει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια περίπου γαρίδες. Φυσικά χωρίς τη φλούδα, καθαρισμένες εννοείται. 2 κουταλιές της σούπας curry powder και ένα μεγάλο αυγό. Εννοείται, όχι τα μικρούλια, ένα αυγό. 2 κουταλάκια φύσος και 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. 2 κουταλιές της σούπας coconut milk. Μισό φλιτζάνι πράσινα φασολάκια, 2 κουταλιές της σούπας βασιλικό ταϊλανδέζικο και όπως του είπα εδώ, το βασιλικό είναι το πολύ μικρά φύλλα, μάλλον θα έχουμε κάτι παρέμε κι εμείς, 2 κουταλιές της σούπας λάδι, έτσι, για το ψήσιμο. Φυσικά, ο σεφ μου είπε να φέρω και λίγο breadcrumbs, πώς το λέμε, φρυγανιά. Αν χρειαστεί να προσθέσουμε μέσα για να κάνει το μείγμα μας λίγο πιο δυνατό, πιο σφιχτό. Ωραία. Και θα το ψήσουμε στο λάδι φυσικά. Ωραία. So, can you give me the pot of this? Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι μέσα θα βάλουμε, we put all the ingredients. Ναι. For example, the shrimps, but we don't need the tail. Need the tail. Okay. Clean it out. Άρα θα βγάλουμε όλες τις ουρές, να το πω όλα, το κέλυφος από τη γαρίδα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα γίνει πάστα. Και έτσι δεν μας χρειάζεται αυτό. Για να δούμε. Εύκολα γίνονται αυτά τα πράγματα, ε. Μην νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Όχι, εύκολο φαίνεται. Και θα τα βάλουμε λοιπόν όλα μέσα, μαζί με όλα τα υλικά που γράφουμε. Ωραία. Και αυτό, νομίζω έχουμε ένα-δυο ακόμη. Τέλεια. One more. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Μέσα εδώ... thank you. Thank you very much. Thank you. Συνεργασία μεταξύ σας. Ναι. Έτσι έχουμε. Αλληλεγγύη. Έτσι έχουμε. Λοιπόν, beans. Εντάξει. Just get the color. Ναι. Έτσι λίγο. Εδώ μέσα, λίγο curry powder, να τα δούμε και μια ματιά, διότι δεν τα θυμάστε όλα, είναι γεγονός. Curry powder, μπράβο, ένα αυγό, ναι. Όλο. Ούρα. Λοιπόν, ένα αυγό μέσα, και αυτό εδώ μέσα. Έχουμε επίσης λίγη ζάχαρη,
Λίγο coconut milk, δηλαδή δύο κουταλιές της σούπας. Έχουμε λίγο. Ναι. Ωραία. Έτσι. Και θα βάλω και λίγο από εδώ. Όσο έχει μείνει κάτω. Βγαίνουν έτσι γύρω στις δύο. Ας τη χέρι. Πώς? Βγαίνουν έτσι στις δύο κουταλιές. Ναι. Όχι, χαρά είναι. Είναι λίγο μένα, αλλά είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο. Can I have the lid, please? Yes, of course. Λοιπόν, what else? Να το βρω εδώ, να δω το lid που το έχουμε βάλει, να το εδώ. Please. Και εδώ τα έχουμε βάλει όλα. Φύσος. Can we put some φύσος here? Yes. Okay. That's all. Λοιπόν, θα τα κάνουμε τι, θα τα πλεντάρουμε τώρα και θα γίνει μια πάστα. Φυσικά, κάποια υγρά υπάρχουν και είναι γεγονός ότι το υγρό είναι και από τα φασολάκια τα ίδια, αλλά και από τις γαρίδες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστούμε ή αλεύρι, όπως είπα εσείς προηγουμένως, ή φρυγανιά, τα οποία θα απορροφήσει τα υγρά στην ουσία. Λοιπόν, θα πω εδώ, έτσι, και θα δουλέψουμε το μηχανάκι μας. Έχω this cover, please. Για να δούμε τι θα βγάλουμε. Πιστεύετε ότι θα βγάλουμε κάτι καλό? Δεν έχω αμφιβολία. Και τα αποκτοποιούμε. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, εδώ... Τσιάνγκ. Is the fish sauce that it smells. Okay, so I think that we add some breadcrumbs. Yep, absolutely. Okay. To make more structure, hold it each other. Mm-hmm. Απλά για να κρατήσει τα υγρά και μπορούμε να βάλουμε πέρα από το breadcrumb, πέρα από τη φρυγανιά, λίγο αλεύρι, αν τυχόν και δεν έχουμε. Και βάζουμε ένα τελευταίο δούλεμα. Λοιπόν, θα το βγάλουμε τώρα εδώ και θα διαπιστώσετε σε λίγο. Μπράβο, thank you. Για να δούμε και από κοντά. Λοιπόν, το ίδιο μας είναι έτοιμο. Έλα να δούμε και όχι για να το φάμε, αλλά για να το ψήσουμε. Να το δούμε εδώ πώς... Εντάξει, είναι ένα μείγμα. Ναι. Με όλο... Πράγματι, έτσι. Με όλα τα υλικά μέσα, Άντρια. Πολύ ωραία. Ωραία. Είχα το που τη δείχνει, οκ. Και σε κάποια φάση σου θέλω να πάω σε διάλειμμα. Οπότε θέλεις εσύ μας. Οπότε θέλω εγώ. Ναι, οπότε θέλεις εσύ. Ωραία. Σ' αφήνω πάνω σου. Όντως οπότε θέλω εγώ. Γιατί? Γιατί πρέπει να εξηγηθώ, να δω τι γίνεται με το κοτόπουλο. Γιατί το μείγμα μας είναι εδώ, είναι έτοιμο. Okay. Thank you very much. Λοιπόν, Xiang, you got the tomato. Yep. Okay. And I keep stir a little bit. Bravo. And then we leave it here for a couple of minutes. Okay, για λίγα λεπτά. And then the rice, how is the rice? Almost done. Can we switch slow it cook, up? Yeah, with okay. The temperature is too high. Ωραία, εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Yeah. We need only one pan with a little bit oil anyway, just to make fry this one. Some spoons full. Yeah, something like that. Like a bowl or pancake or... Mm-hmm. A shape that we like. Anyway. Yes, any shape. Lipor. Actually, this one not fixed. Have to be that or yes, to be this. Yes, any way you like, really. Yeah. But the sauce that we have now to serve with this one, yep. It's a nice sauce. Yep. Easy but nice. Mm-hmm. For example, it's Thai sweet chili. Yep. Okay. Very popular. It's famous. It's αυτό nice. Το ξέρω και εγώ, Χρήστο. Πράγματι είναι popular. Είναι το sweet Thai chili sauce. Lime juice μέσα για να δώσουμε αυτό. Ginger, mm-hmm. Θα τρίψουμε λίγο ginger και λίγο κόλιανδρο ψιλοκομμένο. Φανταστείτε όλες αυτές τις γεύσεις να παίρνετε ένα κεφτέρα, στο πω έτσι πιο απλά, και να το τρώμε. Είναι απίθανο. Εντάξει, λοιπόν, θέλεις να πάμε σε διάλειμμα? Μπορούμε στη μετά και, ναι, και θα επιστρέψουμε αφού είμαστε όλα εδώ έτοιμα. Ωραία, έτσι, πάμε λοιπόν, Χριστίνα.
που εδώ είμαστε, Χρήστο μου. Και εμείς εδώ, και όλοι εδώ είμαστε. Και όλοι εδώ είμαστε. Και όλοι εδώ στην κουζίνα, Αντρή. Εντάξει, τουλάχιστον απολαμβάνετε λίγο. Πάρα πολύ και οι μυρωδιές πλέον τώρα είναι. Τώρα ξαναδίνα μόνο που λέμε. Ναι, μου είμαστε και πιο κοντά τώρα, είναι ακόμη πιο έντονες. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο το φαγητό καταρχήν που έχουμε κάνει. Να φύγω αυτά τα κέικ από εδώ. Ωραία. Για να δούμε πού έχει φτάσει το φαγητό μας στην ουσία. So, actually, we can finish this one. Okay. What I think that it's already ready. Yep. Okay. Yep. This liquid that we have, this sauce that we have here, mm-hmm. I think that is the just the taste. Sauce that we need. It's yep. not cream, but not it's creamy, not very liquid. Not liquid as well. But okay, of course, you have to add the fish sauce and sugar. Yep. Now or will we switch it off? Correct. When we switch it off. Yep. Okay. So is the time or not? No, we can do it. Okay. Thanks. Okay. Για να μην το κάνω εγώ, θα το κάνω ίδιος. Λοιπόν, φίσος. Έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά αυτό το φίσος. Όντως είναι σάλτσα ψαριού, αλλά και πάλι εκεί υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και όμως είναι ωραίο. Ωραία. Δύο κουταλιές. Δύο κουταλιές, γιατί και αυτοί ξέρουν ότι είναι δυνατή mm-hmm. η μυρωδιά και πρέπει να πει αυτό που πρέπει. And some sugar to make it a bit sweet. Yep. Just a little bit. Okay. You cut chili over there. We use chili? Yep, we cannot use it now. Μπράβο. Είναι μια χαρά, το λέει ο Χριστός. Not gonna be spicy. Έχει δει τις εκπομπές μας, Άντρια, άρα ξέρεις ότι είναι φαν του χίλι και τίποτε καυτερού. Σας αρέσουν τα καυτερά? Τα φοβάμαι λίγο μερικές φορές. Αγάπη λίγο, α, τέλειος, έβαλε το τσίλι μέσα, τέλειωσε. Okay. Λοιπόν, σβήνουμε και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Perfect. Thank you. Okay. Λοιπόν, αφού είναι έτοιμο το φαγητό μας, το ρύζι μας είναι έτοιμο. Ήδη εδώ, κοίταξε. Mm. Και αυτό είναι έτοιμο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε να φτιάξουμε τα κέικς μας. Πριν φτιάξουμε και τη σάλτσα δηλαδή. Λοιπόν, this is ready, ready. Yeah. Is it? Okay, we put it here. And this is... We don't need it. Μπράβο. Έχουν βάλει στη φωτιά ένα τηγάνι με λίγο λάδι. Το μείγμα είναι εδώ έτοιμο, όπως το αφήσαμε προηγουμένως. Και τώρα θα κάνω μικρά cakes. Do you have gloves? Μπράβο. Ο Σιάν θα κάνει λίγα cakes. Απλά τι είναι, θα τα σουτάρουμε απλά. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ναι, μεν η γαρίδα μπορεί να είναι ομοί, αλλά ψήνεται πανεύκολα mm-hmm. λόγω του ότι το ψάρι πόσο mm-hmm. θα ψηθεί. Mm-hmm. Όμως επειδή είναι μείγμα, πρέπει όντως να δώσουμε θερμοκρασία. Γι' αυτό σιγά σιγά θα τα κάνει έτσι ο Σιάν για να είναι πιο ροδοκόκκινα και θα φτιάξουμε μια σατσούλα, την οποία είπαμε προηγουμένως και θα χρειαστούμε εδώ. Ταϊλανδέζικο. Θα το πω στα ελληνικά. Ναι, πες το πίστο μου. Ταϊλανδέζικο. Sweet chili. Γλυκό και καυτερό. Καυτερή σάλτσα. Γλυκό, καυτερή σάλτσα. Ναι, ωραία, το βρήκαμε. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, είναι πιο δεδομένο sweet chili. Εντάξει, ένα sweet chili, αλλά τσάι, ταϊλανδέζικο. Γιατί έχει και αυτό μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Δεν είναι ότι διαφέρει πάρα πολύ με τα υπόλοιπα. Τώρα, εδώ θα βάλουμε λίγο lime. Lime juice. Έτσι. If we don't have lime juice, what can we use? You can use lemon, it's a normal one. Okay, but this is more flavorous. Yep, they can get think. More flavor and then they have seeds less than the Bravo. Lemon you got. Mm-hmm. So, we add some lime, γλυκολέμονο, λίγη, τι έχουμε άλλο, ginger, εντάξει, θα το κάνω από εδώ το ginger. Πιπερόριζα, μια σκέλη μέσα στα ελληνικά. Πιπερόριζα. Και αυτό το έχουμε μάθει, ginger, ναι, νομίζεις. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον προσπαθούμε να επιδώσουμε πιπερόριζα. Μάλλον. Mm-hmm. Ωραία. Άρα δίνουμε περισσότερη γεύση και μυρωδιά στο sweet chili βασικά. Έτσι, γιατί εκείνη είναι η βάση. Έχουμε εδώ κόλιανδρο φρέσκο. Κάποτε λέγαμε ότι ο κόλιανδρος το χρησιμοποιούν πάρα πολύ εδώ στην Κύπρο. Αλλά και όλες αυτές τις χώρες, ακόμα και οι αραβικές χώρες, χρησιμοποιούν κόλιανδρο. Έτσι, άρα σχεδόν όλοι. Εκτός οι φίλοι μας από την Ελλάδα. Αλλά και αυτοί έχουν μάθει. Λοιπόν, θα ψιλοκόψουμε το κόλιανδρο και στην ουσία
έχουμε μια καινούρια, ένα καινούριο μείγμα υλικών με το οποίο θα δώσουμε μια διαφορετική γεύση. Έτσι, δεν θα το βάλω όλο, δεν μου χρειάζεται όλο. Θα δούμε σε λίγο. Και βλέπουμε εδώ, Χρήστο, και στα cakes ότι ο Σαγιάν φτιάχνει έτσι με τα δάχτυλα, πιέζει λίγο και φτιάχνει έναν ιδιαίτερο... Ναι, δίνει μια pattern. Γραμμή, μια έτσι ανάγλυφη, να πω έτσι, η κατάσταση. Λοιπόν, Σαγιάν, do you agree with this? Very nice. Okay. Κορίτσια, μυριστείτε. It smells coriander very nice. Μυριστείτε. Σιμπλουτά. Άλλο πράγμα. Your secret recipe. Α, μπράβο, ναι. Secret recipe, όπως το είπε. Λοιπόν, some nuts we use. And actually, we don't make them powder, but... We ground them like a... Very finely ground. Εντάξει. Okay. And this is we add some... On top of... On top, where we say? No, we can make it now. Mm-hmm. Okay, like this. When we dip it, you can get a crunchy from the nuts. Okay. At the same time. Mm-hmm. At the same time, you got a sauce as well. Thanks. Because I want to do something else anyway. You can do it, Chef. We make what can I say? A presentation in the plate. Okay. That's right. With the sauce and the cakes. Yep. So I think that now we are ready with everything. You see the color of the cakes. I think it's golden brown. Yep. Okay. When it's wrapped, it smells already fish, shrimp actually. You can smell it. Okay. And we put it in a plate with paper. You know why? To absorb the oil. Actually, and we serve it. So the curry is ready, the rye is ready. I think that it's better to see something nice. Ένα δεύτερο φλεμάκι, αλλά πριν πάμε στο φλεμάκι, θέλω να κάνω μια μικρή ερώτηση στην Ανδρέα. Μικρή ερώτηση. Μικρή. Κάνε μικρή. Γιατί και μετά στο φιλμάκι, πώς. Ωραία. Όσο αφορά η γαστρονομία και κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη νηπιακών τρίτων χωρών. Στην Κυπριακή Νηγρία, βλέπουμε τώρα τον Σταγιάν εδώ που είναι 9 χρόνια στην Κύπρο και μέσω της μαγειρικής έχει βρεθεί σε μια άλλη χώρα και ελπίζουμε να νιώθει μέρος της κοινωνίας μας. Ναι. Πιστεύεις και εσύ ότι είναι σημαντικό? Σίγουρα, κοιτάξτε, το φαγητό ή γενικότερα η... Οι συνήθειες φαγητού μιας κουλτούρας είναι πάρα πολύ σημαντικές στο να μπορέσουμε να κατανοήσουμε έναν πολιτισμό. Και όχι μόνο το ίδιο το φαγητό, αλλά οτιδήποτε περικλεί το φαγητό. Δηλαδή τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν, η διαδικασία προετοιμασίας, ακόμα και ο τρόπος που καταναλώνει το φαγητό η κάθε κουλτούρα. Συμβολίζει κάτι. Και προέρχεται από κάπου. Σίγουρα. Οπότε θεωρώ ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς και ένα βήμα στο να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε όλους αυτούς τους πολιτισμούς, τα άτομα που προέρχονται είτε από τρίτες χώρες ή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε από πού προέρχονται, την κουλτούρα τους, για να εξαλείψουμε σιγά σιγά πιθανά στερεότυπα ή προκαταλήψεις που υπάρχουν. Οπότε θεωρώ ότι ναι, το φαγητό είναι ένα πολύ καλό μέσο ενσωμάτωσης στην κυπριακή κοινωνία νέων κουλτούρων και άλλων πολιτισμών. Ωραία. Άρα τι όμορφα λόγια. Ελπίζω να κάνουμε εγκίνηση έτσι, μια μικρή διαφορά στο κυπριακό μας. Είμαι σίγουρη. Πάμε να δούμε τώρα όλοι μαζί ένα δεύτερο φιλμάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο τότε. Thank you.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Τι ωραία, τι πάντα μου αρέσει. Αέρα. Ναι, ναι, καλά κάνεις, γιατί έτσι το χρειάζομαι. Και πάντα είναι σε αυτή τη θέση που αυτό υποδρονεί ότι φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Έχουμε τα φαγητά μας έτοιμα και τους φίλους μας εκεί να μας παρακολουθούν και να περιμένουν να δούμε τι θα πούμε. Λοιπόν. Να πούμε ότι ο Σαγιάν έφερε μαζί του και postcards from Thailand. Yep. Truly beautiful country. Thanks truly. A lot. And what are the other things you brought with you today? This one is belong to the Hill Thai people. In that mean the people they live in the mountains. They got their own culture. They got their own custom or something like that. Mm-hmm. They live with the nature. Then most of the time they believe in how to say enemies. They're like an animal. They respect like a dog or something, mm-hmm. That's them god. Mm-hmm. Yes. And they believe in like a spirit and soul as well. Okay, uh-huh. Very interesting. Do you go often to Thailand to visit your family? Not or? Really at the moment. Mm-hmm. That's something in financial or something like that. That's why. Okay. Well, it's a pleasure to have you with us. Thanks sure. a lot. I appreciate exactly. it as well, the way you invite me to do this one. No, it's our pleasure always. Before we go, we should try our dishes, though. Yes, see please. If you try. Christo will say to you, now I will do Christo. He will say to you, you try first because you know if it's as it should be. And then if you say it's nice, we'll try. Dobriga? If it's not, don't say. Yeah, that's right. We agree. Okay. So please, I can start first with shrimp cake. Yes. Mm-hmm. Whatever you like. With the nice sort from shape as well. Yes. Nice and how to say it, softly. Mm-hmm. Anyway, this photo, okay, I'm sure that you used to it in your country. In my country, yeah. Okay, these cakes? I used it as well because yes. we got this item in our menu as well. Okay. With these sauces and something like this. Like this. Okay. Lipon. And of course from the chicken you can taste. Yep. Okay. Lipon. Andrea, και εσύ να δοκιμάσεις, ε. Φυσικά, φυσικά. Εντάξει. Ετοιμάζω, ε. Παρακαλώ. Πάντοτε είμαστε έτσι προχειρή εμείς. Ωραία, έτσι εδώ στο τραπέζι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ δοκίμασα από όλα. Πάλι θα δοκιμάσεις. Αφού δοκίμασα. Πάλι θα δοκιμάσεις. Θα σε πιστεύω. It's like curry, a little bit sweetness. It's nice, it's good for the kid as well. Mm-hmm. And at the same time, how to say, the chicken is still tender. Yeah, you prefer like this. Yeah. Because the chicken is still tender, not tough. Mm. It's good for people when they get old age. They don't have teeth or strong thing to do. You know, they have to be careful as well. Oh. I can definitely see why we use coconut milk. I prefer the chilies to be in the food. Yes, you not can. Decoration. No. Okay, πολύ ωραία. Fantastic. Thank you very much, Chef. Fantastic. Thank you very much. Ευχαριστούμε και την Άντρια που ήταν μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και μα, μου είχες πει ότι έχεις ταξιδέψει και σε άλλες χώρες, αλλά να ξαναρθείς και να μας πεις τις δικές σου εμπειρίες. Σίγουρα, ναι. Thank you, Σαγιάν, very much. Αν μαγειρεύει, θα μας κάνει και κάτι από τη χώρα που σκεφτεί, αλλά τέλος πάντων. Μα που μαγειρεύει λίγα πράγματα. Όχι όσο θα ήθελα να μαγειρεύω, αλλά ναι. Η ευκαιρία θα τώρα με έχετε εμπνεύσει. Τώρα με έχετε εμπνεύσει. Έχει ταξιδέψει πάρα πολύ, μου λες. Πες μου, σε παρακαλώ, εκεί που πας, ψάχνεσαι και στο φαγητό ή απλά λες, αποκλείεται. Ψάχνομαι. Ψάχνομαι στο φαγητό. Και δοκιμάζεις. Ναι, τα πάντα. Αυτό θέλω να πω, γιατί... Χρειάζεται να δοκιμάζεις. Πρέπει, νομίζω. Πρέπει. Mm-hmm. Είναι μέρος της εμπειρίας του να ταξιδεύεις, νομίζω. Και αυτό θα σου μείνει, ακόμα και το χειρότερο. Κάτι που είναι κακή εντύπωση, πάλι θα το θυμάσεις. Σίγουρα. Φεύγοντας να πούμε καλό απόγευμα και στους φίλους και ότι η εκπομπή αυτή σε χρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και εμείς τελειώνουμε με το πιάτο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Γεια σας.